Κύριε Υπουργέ, η πτώχευση του γερμανικού tour operator FTI Touristik, τρίτος μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πάροχος στην Ευρώπη, έπληξε 150 εργαζόμενους στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Meeting Point Ελλάς, θυγατρική της FTI, εκ των οποίων οι 100 είναι στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και 2.000 ξενοδοχοϋπάλληλους σε ξενοδοχειακές μονάδες που διαχειρίζεται ο Όμιλος, που διαχειριζόταν ο Όμιλος σε Κο, Ρόδο και Κέρκυρα. Όλοι αυτοί μένουν πλέον χωρίς εισόδημα και δουλειά. Βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη, πριν τη λήξη της σεζόν, μάλλον στην έναρξη της σεζόν, άνεργοι, απλήρωτοι, ανασφάλιστοι και εκτός ταμείου ανεργίας. Βρίσκεται στον αέρα η ασφαλιστική τους κάλυψη, με αποτέλεσμα οι εποχιακοί εργαζόμενοι να κινδυνεύουν να μην δικαιούνται ούτε ταμείο ανεργίας. Σε περίπτωση απόλυσης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πάρουν δεδουλευμένα και αποζημίωση λόγω του πτωχευτικού κώδικα που ευνοεί τράπεζες και κράτος και αφήνει ακάλυπτους τους εργαζόμενους. Ειδικότερα με τους νόμους που πέρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 43-35 του 2015, σε συνδυασμό με τον 43-36 του 2015 και τον νόμο 44-46 του 2016, τους οποίους συνεχίζετε και εσείς, ουσιαστικά εκμηδενίστηκε το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων έναντι άλλων πιστωτών σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης είτε πτώχευσης είτε πληστηριασμού. Και όταν κατέθεσε το 2020 τροπολογία το ΚΚΕ που προέβλεπε να προηγούνται εργατικές απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων των τραπεζών, την απέρριψε η Νέα Δημοκρατία και δεν έβγαλαν άχνα ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ όταν κλήθηκαν να στηρίξουν την τροπολογία του ΚΚΕ. Τώρα, το γερμανικό κράτος έχει δεσμεύσει όλη την περιουσία του ομίλου και των θυγατρικών εταιριών του και οι συνέπειες της πτώχευσης επηρεάζουν ευρύτερα εργαζόμενους, ιδιαίτερα ξενοδοχοϋπάλληλους, εξαιτίας της ακύρωσης του συνόλου των κρατήσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες που συνεργάζονταν με το συγκεκριμένο όμιλο. Η εξέλιξη αυτή, όπως και στην περίπτωση του 19 με την πτώχευση της Thomas Cook, επιβεβαιώνει την πρόβλεψη του ΚΚΕ ότι και με καπιταλιστική κρίση. Και με καπιταλιστική κρίση και με καπιταλιστική ανάπτυξη τα σπασμένα τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση. Πρώτον, για να εξασφαλιστούν με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές για όλη την τουριστική σεζόν, συνολικά τα δικαιώματα των εργαζομένων στο τουριστικό πρακτορείο Meeting Point Ελλάς, των εργαζομένων σε ξενοδοχεία της Κο, Ρόδου και Κέρκυρας και σε όποια ξενοδοχεία της Κρήτης επηρεάζονται από την πτώχευση. Να εξασφαλιστεί δεύτερον η συνέχιση της εργασίας όλων των εργαζομένων, χωρίς καμία βλαπτική μεταβολή, όποιο και αν είναι το τελικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τρία, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των παραπάνων επιχειρήσεων, να διασφαλιστούν οι αποζημιώσεις, επίδομα βίας, αποζημίωση άδειας, δώρο Χριστουγέννων και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Τέσσερα, επιπλέον τα απαραίτητα ένσημα για ένταξη στο Ταμείο Ανεργίας. Πέντε, για τους εποχιακά εργαζόμενους του ομίλου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, να εξασφαλιστεί μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές για όλο το διάστημα της σύμβασης. Έξι, να υπάρξει πάγωμα οφειλών όλων των εργαζομένων του ομίλου σε εφορία, δήμους, λογαριασμούς ρεύματος, νερού, στις τράπεζες. Και τέλος, να υπάρξει ένα έκτακτο επίδομα οικονομικής ενίσχυσης όλων των εργαζομένων μέχρι να ξαναβρούν, να ξαναπιάσουν εργασία. Ευχαριστώ. Η περίπτωση της FTI την έχουμε ξαναζήσει με την Thomas Cook. Και θυμάστε τότε, ήταν το 2019, σε συνθήκες COVID, όπου σε χρόνο τετέ στην κυριολεξία η κυβέρνηση είχε φέρει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και τα 8 στα 10 μέτρα τότε ουσιαστικά ικανοποιούσαν τους μεγαλοξενοδόχους και αναπληρώνανε τις ζημιές τους. Το μόνο που κάνατε είναι τα ένσημα από 100 σε 80 για να καλυφθούν οι εργαζόμενοι, που και αυτό θέλει συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, όπως για παράδειγμα στο Athens Palace, όπου τότε οι εργαζόμενοι βέβαια κατάφεραν με πολύμηνο αγώνα να κερδίσουν πολλές από τις διεκδικήσεις τους και να προηγηθούν στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους έναντι τραπεζών και πιστωτών. Εμείς σας καλούμε. Αυτά τα οποία είπατε τα ξέρουν και οι εργαζόμενοι. Τα ξέρουμε όλοι. Σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται οι εργαζόμενοι. Και σας ανέφερα την περίπτωση του πτωχευτικού κώδικα. Πρώτα καλύπτονται οι πιστωτές, το κράτος, και αν μείνει κάτι, να καλύψουμε και τους εργαζόμενους.
που συνήθως δεν μένει τίποτα για τους εργαζόμενους. Εμείς σας καλούμε να πάρετε τώρα ουσιαστικά μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, αλλά και μέτρα προστασίας από τράπεζες, λογαριασμούς κτλ. Αυτά που είπα στην πρωτολογία. Σας καταθέτουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Πρώτον, εδώ και τώρα φέρτε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αφορά μια έκτακτη ειδική περίπτωση που να ικανοποιεί εξ ολοκλήρου όλα τα αιτήματα των εργαζομένων, αυτά που σας ανέφερα στην πρωτολογία, είναι αιτήματα των εργαζομένων, δεν είναι του κουκουέ. Σας μεταφέρω εδώ πέρα τα αιτήματα των εργαζομένων που την χάνει να είναι και θέσεις που υπερασπίζεται και παλεύει το ΚΚΕ. Δεν θέλετε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Καταθέστε άμεσα μια τροπολογία όπως συνηθίζετε να κάνετε σε όλα τα νομοσχέδια. Τώρα, συζητάμε ένα νομοσχέδιο των ημερών του Υπουργείου Οικονομικών για την ασφάλιση των οχημάτων. Η τροπολογία την οποία κάνουμε πρόταση αφορά και το Υπουργείο Οικονομικών. Είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη τροπολογία σε σχέση με το πτωχευτικό κώδικα, την οποία την αρνηθήκατε εσείς και τα άλλα κόμματα. Ωραία, είναι ευκαιρία να επανορθώσετε. Ορίστε. Να περιλαμβάνει δηλαδή η τροπολογία που λέμε να καταθέσετε ή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου την ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων, να τροποποιεί τον πτωχευτικό κώδικα ώστε να προηγούνται κατ' εξαίρεση οι εργατικές απαιτήσεις έναντι τραπεζών και πιστωτών. Ιδού η Ρόδος λοιπόν, ιδού και το πείδημα. Θα καταθέσω και στα πρακτικά την τροπολογία του ΚΚΕ για να σας διευκολύνω. Από εκεί και μετά, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι τα αντανακλαστικά σας λειτουργούν πολύ πιο γρήγορα όταν είναι να εξυπηρετήσετε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αντίθετα για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, στα τουριστικά γραφεία κτλ. Συνήθως η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα διηλίζουν τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμιλο. Γνωρίζουμε η Meeting Point, η θυγατρική της FTI, δεν έχει χρέη οι άλλες εκκρεμότητες σε τράπεζες, εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Και οι πληρωμές των ξενοδόχων γίνονταν από τις κρατήσεις της FTI μέσω της Meeting Point Ελλάς. Άρα θεωρούμε ότι οι Meeting Points στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, πιθανά λέω, μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους. Μάλιστα, ο οποιοσδήποτε οικονομικός κραδασμός τυχόν υπάρξει από την πτώχευση του FTI θα αποσβεστεί θεσμικά μέσω του Γερμανικού Ταμείου Ταξιδιωτικής Ασφάλισης. Έτσι δεν είναι, αυτοί έχουν καλυφθεί. Ο όμιλος λοιπόν αυτός, όπως και οι υπόλοιποι επιχειρηματικοί όμιλοι, μάζεψαν αμύθιτα κέρδη από επιδοτήσεις, από ενισχύσεις στην περίοδο της πανδημίας, χωρίς να διακόψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Θα γνωρίζετε ότι περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποίησης του Γερμανικού κράτους, συν 280 εκατομμύρια ευρώ, πήραν από την UniCredit με εγγύηση του κρατηδίου της Βαυαρίας. Δηλαδή εδώ μιλάμε για αμύθιτα κέρδη αυτών των επιχειρηματικών ομίλων και τελικά αφού τα μάζεψαν όλα έστειλαν το λογαριασμό στους εργαζόμενους με την πτώχευση. Λοιπόν, ας λάβει τα μέτρα της η κυβέρνηση και εδώ και τώρα να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων. Ευχαριστώ.